Αξιότιμοι κύριοι, κύριοι επίσημοι, κύριοι πρέσβεις, με αφορμή την σημερινή εκδήλωση, γνωρίζοντας πολύ καλά τον ιδιαίτερο χώρο, τον πολιτισμό του, τη βαρύνουσα ιστορική σημασία της μάχης της Κρήτης, αλλά και τις θυσίες των ανθρώπων της, θα θέλαμε να τιμήσουμε κι εμείς τον ηρωικό αυτό αγώνα. Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί πάντοτε υποχρέωσή της να συμβάλλει στην έκδοση συλλεκτικών νομισμάτων που προβάλλουν σημαντικές ιστορικές επαιτίους της χώρας. Δυστυχώς, η χώρα μας έχει το θλιβερό προνόμιο σε όλη τη γεωγραφική της έκταση να έχει δεκάδες χωριά και πόλεις τα οποία υπέστησαν βάναυσες σφαγές άμαχου πληθυσμού, καταντάσσοντάς την σε αναλογία πληθυσμού στις πρώτες θέσεις θυμάτων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μία άλλη επίσης θλιβερή σύμπτωση είναι το γεγονός ότι στην Κρήτη έγιναν οι τελευταίες θηριωδίες των μετακτητών το έτος 1944. Από αυτόν εδώ τον τόπο, προσπαθώντας να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη, θα θέλαμε να ανακοινώσουμε σήμερα από την εκδήλωσή σας αυτή την έκδοση ενός συλλεκτικού νομίσματος αφαιρωμένου σε όλα τα καταστραμμένα χωριά και στους αθώους συμπατριώτες μας, με την ευχή το αίμα που χύθηκε στα ματηρικά χωριά και τις πόλεις της Ελλάδος να είναι και το τελευταίο. Η Τράπεζα της Ελλάδος και το νομισματοκοπείο της θα υλοποιήσει μία νομισματική έκδοση ασημένιου συλλεκτικού νομίσματος επιμελημένης κοπής σε ειδική συσκευασία φιλοτεχνημένη από τους καλλιτέχνες της, η οποία θα κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σας ευχαριστώ πολύ.